Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, εκαθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ σας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Όμως, τώρα θα καταφέρομαι να αρχίσουμε ξανά τον Άγιο Σιλουανό και εάν θυμίστε είχαμε μείνει την τελευταία φορά πριν το καλοκαίρι στη σελίδα 50 και τώρα βρισκόμαστε στη συνέχεια σε ένα νέο κεφάλαιο, σε μια νέα ενότητα η οποία παρουσιάζει τη μορφή του γέροντα, έτσι επιγράφεται το κεφάλαιο αυτό. Βέβαια είναι καθαρά περιγραφική η ενότητα αυτή, όμως είναι εξίσου σημαντική. Δεν μπορεί βέβαια να ερμηνευθεί πρόταση-πρόταση όπως ίσως το προηγούμενο βιβλίο ή όλο το βιβλίο, αλλά διαβάζοντας κανείς αυτή την ενότητα της περιγραφής της μορφής αυτού του Αγίου Ανθρώπου, του Γέροντος Σιλουανού, μήτε σε αυτό το μυστήριο το οποίο μέσα στην Εκκλησία μας έχει μεγάλη σημασία, στο μυστήριο του ανθρωπίνου προσώπου, του προσώπου εκάστου ανθρώπου. Η Εκκλησία μας, όπως ξέρετε, είχε φτάσει κάποτε σε μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά ακριβώς την απεικόνιση των μορφών των Αγίων, τις Άγιες εικόνες δηλαδή. Και για περισσότερο από 1,5 αιώνα αγωνίστηκε σκληρά, εχύθηκαν πολλά αίματα Αγίων ανδρών, έγιναν σύνοδοι, ταλαιπωρήθηκε η Εκκλησία, επώνεσαν, θυσιάστηκαν οι Άγιοι ακριβώς για να διατηρήσουν αυτήν την διδασκαλία, αυτήν την εμπειρία, το βίωμα της Εκκλησίας μας περί της απεικονίσεως των μορφών του Κυρίου, του Χριστού, της Παναγίας μας και των Αγίων. Διότι εμείς όλοι οι άνθρωποι αδύνατοι, βλέποντας τις μορφές των Αγίων μέσα από την χάρη του Αγίου Πνεύματος που πλημμύριζαν την ύπαρξή τους, έχουμε πάρα πολλά να ωφεληθούμε και κατ' ουσίαν, όταν ευρισκόμαστε αντιμέτωποι με την εικόνα ενός Αγίου, με τη μορφή ενός Αγίου, δεν είναι ότι απλώς βλέπουμε το πρόσωπο κάποιου εναρέτου ανθρώπου, κάποιου Αγίου ανθρώπου, αλλά υπάρχει μία μυστική κοινωνία μεταξύ της ψυχής της δικής μας και του προσώπου του εικονιζομένου Αγίου. Γι' αυτό και είναι πολύ βασικό πράγμα στην Εκκλησία μας οι εικόνες. Ξέρετε ότι πολλοί αιρετικοί άνθρωποι που διέστρεψαν τη διδασκαλία της Εκκλησίας κατηγορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας ότι χρησιμοποιεί είδωλα. Παρομοιάζουν δηλαδή τις Άγιες εικόνες με είδωλα και επικαλούνται την εντολή του Θεού, η οποία μας διδάσκει να μην κάνουμε είδωλα. Ακόμα δυστυχώς υπάρχουν και χριστιανοί ορθόδοξοι οι οποίοι έχουν αυτή την εντύπωση ότι οι εικόνες είναι είδωλα, είναι απλώς να τις βλέπουμε, δεν χρειάζεται να τις προσκυνούμε, δηλαδή νομίζουν ότι οι εικόνες είναι κάτι το περιττό, κάτι
το οποίο αφορά, ας πούμε, απλοϊκούς ανθρώπους και τις γιαγιάδες μας και αγράμματους. Όμως δεν είναι καθόλου τέτοιο το θέμα των ιερών εικόνων, είναι βασικότατον, διότι πρώτον επαληθεύει και ομολογεί την αλήθεια της σαρκώσεως του Θεού. Το να παρουσιάζεται ο Χριστός στην εικόνα, αυτό είναι η ομολογία ότι αληθώς ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, έγινε άνθρωπος. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός εμφανίστηκε σε όλους τους προφήτες, σε όλους τους δικαίους, ως Λόγος του Πατρός, αλλά αόρατος, άσαρκος, ως άσαρκος Λόγος του Πατρός, ή στην Καινή Διαθήκη έχουμε πλέον την εσάρκωση του Λόγου, τη σάρκωση του Θεολόγου, και ότι ο Λόγος έγινε τέλειος άνθρωπος. Όπως ήταν δηλαδή 100% Θεός, έγινε 100% άνθρωπος, χωρίς βέβαια αμαρτίας. Και γι' αυτόν τον λόγο μπορούμε και δικαιούμαστε να εικονίζουμε τη μορφή του Χριστού, διότι ήταν τέλειος άνθρωπος. Και δεν ήταν φάντασμα ο Χριστός, δεν ήταν ένα εθέριο πρόσωπο, δεν ήταν τίποτα, ήταν τέλειος άνθρωπος. Οράθηκε, εψηλαφήθηκε, έπαθε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αληθώς, κατά πάντα, τέλεια, όπως μπορεί κάθε ένας από εμάς να το πάθει αυτά τα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις κατηγορίες ότι είναι τελείως, δηλαδή, συκοφαντία κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, διότι είδωλον σημαίνει το εξής. Είδωλος σημαίνει να πω ότι αυτή η εικόνα είναι ο Θεός. Ότι, παραδείγματος χάρη, αυτό το τραπέζι είναι Θεός. Ότι αυτή η μορφή είναι Θεός. Αυτόν είναι είδωλον. Όταν είπε ο Θεός στους Εβραίους «Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον», αυτό εσήμενε. Δηλαδή να πεις ότι αυτή η εικόνα, αυτό το άγαλμα, αυτή η πέτρα, αυτό το τραπέζι είναι ο Θεός. Αυτόν είναι είδωλον. Το να πεις όμως ότι αυτή η εικόνα εικονίζει τον Θεό, εικονίζει τον Άγιον, εικονίζει τον Χριστόν στη θεανθρώπινη του μορφή, δεν είναι είδωλον. Γι' αυτό και λέγεται και εικόνα, είναι εικόνα. Και η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία εξέφρασε απόλυτα την πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο θέμα των ιερών εικόνων, είναι σαφεστάτη. Λέει λοιπόν η 7η Οικουμενική Σύνοδος ότι εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, η Εκκλησία του Χριστού, απονέμει εις τις εικόνες τιμητική προσκύνηση και όχι λατρεία. Εμείς δεν λατρεύουμε τις ιερές εικόνες. Λατρεία απονέμεται μόνο στον Θεό, μόνο στον Εντριάδη Θεό. Ούτε στην Παναγία απονέμεται λατρεία, ούτε στους υπόλοιπους Αγίους. Δεν λατρεύομαι κανέναν Άγιον, κανέναν απολύτως. Μόνον τον Εντριάδη Θεό, την Αγία Εντριάδα λατρεύομαι και προσκυνούμε ως μόνον αληθινόν Θεό. Τους υπόλοιπους όλους, από την Θεοτόκον και κάτω και τους Αγγέλους, απονέμουμε τιμητική προσκύνηση, σχετική τιμητική προσκύνηση. Διότι οι Άγιοι προσεύχονται για μας, διότι οι Άγιοι πρεσβεύουν για μας, διότι οι Άγιοι έγιναν ναός του Αγίου Πνεύματος, ναός του Θεού, και γι' αυτόν τον λόγο εμείς ασπαζόμαστε τα Άγια λείψανά τους και τις ιερές εικόνες τους. Ακόμα θα προσέξατε ότι στην Εκκλησία δεν είναι δυνατόν να απεικονίζουμε τους Αγίους εις τη φυσική τους μορφή. Ούτε ακόμα στην Εκκλησία προσκυνούμε, παραδείγματος χάρη, τις φωτογραφίες των Αγίων. Σήμερα πλέον έχουμε και φωτογραφίες Αγίων. Έτσι, από τον Άγιο Νεκτάριο Γεντεύθεν, οι Άγιοι όλοι αυτοί οι οποίοι έζησαν, εφόσον υπήρχαν τα μηχανήματα αυτά, είναι φυσικό ότι έτυχαν άνθρωποι να τους φωτογραφίσουν. Και έχουμε φωτογραφίες και του Αγίου Νεκταρίου και του Οσίου Σάββατου εν Καλύμνο και του Αγίου Νικολάου του Πλανά και του Αγίου Σιλουανού, έχουμε φωτογραφίες του, οι οποίες υπάρχουν και μέσα στο βιβλίο,
και όλων των συγχρόνων Αγίων και των γερόντων αυτών παίζησαν και εντός ολίγου θα ανακηρυχθούν και επίσημα Άγιοι. Έχουμε τις φωτογραφίες τους. Όμως στην Εκκλησία, στο τέμπλο, στο εικονοστάσι, στην Εκκλησία δεν προσκυνούμε, δεν επιτρέπεται να τοποθετούμε τις φωτογραφίες των Αγίων. Γιατί? Διότι η φωτογραφία προσλαμβάνει μόνο τη φυσιολογική μορφή ενός ανθρώπου. Δηλαδή πώς φαίνεται ένας άνθρωπος, έτσι τον παίρνει η φωτογραφία. Ενώ η εικόνα εικονίζει τον Άγιον όχι τόσο μόνο στην φυσική του μορφή, αλλά στην θεωτική μορφή, στη θεωμένη μορφή του. Δηλαδή ο Άγιος εμφανίζεται πλέον ως πρόσωπον το οποίο είναι ναός του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε στην Βυζαντινή Αγιογραφία, που είναι η Ορθόδοξη Αγιογραφία, οι Άγιοι εμφανίζονται μέσα σε χρυσό φόντο. Αυτές οι εικόνες όλες βλέπετε είναι σε χρυσό φόντο, διότι το χρυσό είναι το φως του Θεού. Μην νομίζετε χρυσό και σκανδαλιστείτε τώρα ότι τους παραχρυσώνομαι, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή η αξία αυτού του χρυσού είναι μια λίρα, ας πούμε, δεν είναι τίποτα. Είναι φύλλο χρυσού τελείως φτηνό και λεπτό. Απλώς μπαίνει, είναι μέσα στην παράδοση να μπαίνει αυτό, διότι δεν επιτρέπεται να απεικονίζεται η φύση στις εικόνες. Δεν κάνουμε, ας πούμε, πουλιά, δέντρα, σπίτια, τέτοια πράγματα, διότι όλα παίρνουν νέα διάσταση στην εικόνα και εμφανίζονται οι Άγιοι σε αυτόν το πλέον, σε αυτήν τη μορφή, την θεανδρική, την θεανθρώπινη τρόπο, να την πούμε έτσι, μορφή τους, διότι ακριβώς αυτή είναι η πραγματική τους μορφή. Δυστυχώς στον χώρο μας των ελληνικών και ίσως και στην ευρύτερη Ορθοδοξία, πριν λίγα χρόνια κυκλοφορούσαν πολλές εικόνες φράγκικες, εικόνες δυτικές, καθολικές, και θυμίστε ίσως κάποιες εικόνες του Χριστού, οι οποίες ήταν δηλαδή τόσο αειδιαστικές που πραγματικά δεν σου έκαναν καμία εντύπωση, καμία αίσθηση να προσευχηθείς σε αυτές τις εικόνες, διότι ήταν ή πίνακες των δυτικών ζωγράφων ή φωτογραφίες διαφόρων γερμανών ηθοποιών που παρίσταναν ένα Χριστό ονειροπόλο με έναν αφηρημένο βλέμμα, ας πούμε, να βλέπει στο υπερπέραν, και ένα βλακώδες ύφος θηλυπρεπές, το οποίο, ας πούμε, ήταν δηλαδή, πώς να βρούμε καμιά λέξη έτσι απαλή να την πούμε, ας πούμε, τόσο υβριστική η κατάσταση για τον Χριστό, που πραγματικά ήταν σχεδόν αμαρτία κανείς να χρησιμοποιεί τέτοιες εικόνες. Και αυτές οι εικόνες καταπληθώραν, κατέκλυζαν τα κατηχητικά μας και τις εκκλησίες μας και τους ανθρώπους, διότι δυστυχώς υπήρξε μια κρίση και στον τομέα αυτών, όπως και σε άλλους τομείς της Ορθοδοξίας, μέσα στην πορεία της, μέσα στον κόσμο αυτών. Όμως δόξα τω Θεώ, σήμερα η Εκκλησία επέστρεψε και πίσω στην παράδοση της, στην Αγία παράδοση της εικονογραφήσεως των Αγίων, στην Βυζαντινή τους τεχνοτροπία, όπως τόσα χρόνια λάτρευαν όλοι οι Άγιοι, όλοι οι πατέρες μας, οι πρόγονοι μας, τους Αγίους. Ακόμα στην Εκκλησία, όταν αγιογραφούμε κυρίως τους ναούς μας, οι οποίοι ναοί είναι χτισμένοι με θεολογία, η αρχιτεκτονική των ιερών ναών έχει θεολογία, διότι τίποτα στην Εκκλησία δεν είναι αθεολόγητο. Όλα στην Εκκλησία είναι εικόνες του ουρανού, είναι εικόνες των ουρανίων πραγμάτων, είναι απεικόνησης επιγής. Έτσι έπρεπε τουλάχιστον να είναι. Γι' αυτό λοιπόν, εάν δείτε τουλάχιστον τοιχογραφίες όχι του παρόντος αιώνος, του 20ου αιώνος που έγιναν πολλά λάθη, αλλά των προηγουμένων αιώνων, θα δείτε ότι στις τοιχογραφίες και οι αμαρτωλοί άνθρωποι
Και οι δήμοι, ας πούμε, οι ειδωλολάτρες, αυτοί όλοι που απεικονίζονται σε παραστάσεις, κυρίως τα μαρτύρια των Αγίων, δεν εμφανίζονται σαν άγριοι άνθρωποι. Έχω υπόψη μου, ας πούμε, τις εκκλησίες του Αγίου Όρους. Στην Κύπρο δεν έχω πάει σε πολλές εκκλησίες, να ξέρω. Στο Άγιον Όρος που είχαμε τις τοιχογραφίες των Αγίων, βλέπαμε εκεί ότι, παραδείγματος χάρη, σε κάποια απεικόνηση ενός μαρτυρίου, ενός Αγίου που μαρτυρούσε, ο Άγιος είχε ένα πρόσωπο ειρηνικών, χαριτωμένων, ωραιότατων, και ήταν σκυμμένος, ας πούμε, και ο άλλος από πάνω με το σπαθί που ήταν έτοιμο να του κόψει το κεφάλι του, ο Δήμιος, είχε το ίδιο πρόσωπο ειρηνικών, ηλαρών, χαριτωμένων πρόσωπων με τον Άγιο. Δεν απεικόνιζαν ποτέ οι πατέρες μας τα πάθη των ανθρώπων εις την Εκκλησία. Και πιο μεγάλη αμαρτωλή. Και ο Ιούδας ακόμα, εις την απεικόνιση του μυστικού δείπνου, δεν εμφανίζεται σαν ένας άνθρωπος με άσχημο πρόσωπο. Ενώ στη Δύση απεικόνιζαν την φυσική κατάσταση των ανθρώπων. Απεικόνιζαν τον Ιούδα, ας πούμε, σε ένα άσχημο, φοβερό, ενώ τους άλλους πιο όμορφους. Απεικόνιζαν τα διάφορα πάθη και τις διάφορες καταστάσεις των γεγονότων. Γιατί στην Εκκλησία μας δεν απεικονίστηκαν έτσι? Διότι στην Εκκλησία πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε σωστά τον άλλον άνθρωπο. Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε ορθόδοξα ότι πίσω από όλα τα πάθη, πίσω από όλες τις κακίες, πίσω από όλες τις διαστροφές, κρύβεται η ψυχή του ανθρώπου, η οποία είναι πλασμένη κατ' εικόναν Θεού. Και η Εκκλησία διδάσκει ότι τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας είναι επίκτητα, είναι εκ των υστέρων. Είναι δηλαδή σαν ένα νέφος που καλύπτει την ουσία της ψυχής μας. Η ψυχή μας κατ' ουσία είναι απαθής, είναι χαριτωμένη, είναι εικόνα του Θεού. Αλλά οι κακίες και τα πάθη και οι διαστροφές και η αμαρτία περικαλύπτουν πέριξ της ψυχής, πέριξ της καρδίας, και αυτά ουσιαστικά μας διαστρέφουν. Και ένας Άγιος άνθρωπος πάντοτε έχει ένα βλέμμα το οποίο διαπερνά την ομίχλη των παθών και βλέπει τον άλλον εις το βάθος της υπάρξεώς του. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι «Εάν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε, και αν ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε». Δηλαδή είπε ο Χριστός ότι «Εάν το μάτι σου είναι απλό, είναι καθαρό, τότε όλο το σώμα σου θα είναι καθαρό, φωτεινό. Εάν τα μάτια σου είναι πονηρά, τότε όλο σου το σώμα θα είναι πονηρό». Δηλαδή, εάν η ψυχή σου, ο οφθαλμός της ψυχής σου, η ψυχή σου, η διάθεσή σου, όχι αυτά τα μάτια τα σωματικά, είναι καθαρή η ψυχή σου, τότε για σέναν όλα πλέον θα είναι καθαρά, πάντα καθαρά της καθαρής. Δεν πρόκειται ποτέ να δεις το κακό. Δεν πρόκειται ποτέ να δεις το πονηρό. Δεν πρόκειται ποτέ να δεις το διεστραμμένο. Θα δεις τον άλλον άνθρωπο εις την ουσία του, εις την κατ' εικόνα Θεού δημιουργία του. Γι' αυτόν τον λόγο θα μπορείς πραγματικά να αγαπάς τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θα βλέπεις πουθενά εχθρούς. Δεν θα βλέπεις πουθενά κακούς. Δεν θα βλέπεις κανέναν να σε ζηλεύει, να σε διαβάλει, να σε υποσκάπτει, να σε θέλει να σε φάει, ας πούμε. Θα κινείσαι τόσο ελεύθερα, τόσο όμορφα, τόσο άνετα σε όλον τον κόσμο, ώστε τίποτα δεν θα σε φοβίζει. Ο φόβος δεν θα υπάρχει για σένα. Όχι μόνο στους ανθρώπους, ούτε και στη δημιουργία. Οι Άγιοι έζησαν με τα θηρία, με όλα αυτά, και δεν φοβόντουσαν τίποτα, διότι έφυγε ο φόβος από την ψυχή τους, διότι βρήκαν το μυστικό, και το μυστικό αυτόν ήταν να καθαρίσουν την ψυχή τους, τα μάτια της ψυχής τους, ώστε να μην βλέπουν όλα αυτά τα κακά.
Ενώ αντίθετα, όταν η ψυχή μας έχει πάθει και έχει πνευματικές αρρώστιες, τότε παντού βλέπει κακίες. Παντού βλέπει κακίες, παντού βλέπει διαστροφές, παντού βλέπει συμφέροντα, παντού βλέπει φθόνους, παντού βλέπει ότι τον υποσκάπτουν και γίνεται η ζωή του έναν άγχος. Ότι όλοι θέλουν να με φάνε, όλοι θέλουν να με καταβροχθήσουν, όλοι με μισούν, όλοι με ζηλεύουν. Τέλος πάντων, δηλαδή, δεν υπάρχει σε αυτόν τον άνθρωπο άνεσης. Και κάνει ακόμα και το δεύτερο λάθος, να θηριομαχεί και να παλέει με το περιβάλλον του. Νομίζει ότι το περιβάλλον του φταίει. Φταίει το περιβάλλον της δουλειάς μου, φταίει το περιβάλλον της οικογένειάς μου, φταίει το περιβάλλον του σχολείου μου, φταίει, ξέρω εγώ, το περιβάλλον της κοινωνίας κτλ. Βέβαια, δεν είμαστε εξωπραγματικοί. Είναι γεγονός ότι ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Ο κόσμος και εμείς μαζί βρισκόμαστε, κυλιόμαστε μέσα στην πονηρία της μεταπτωτικής καταστάσεώς μας. Όμως αλίμονο, εάν αρχίσουμε να βλέπουμε παντού την πτώση, σε μας ο Χριστός θεραπεύει την ψυχή μας και θεραπεύει τα μάτια της ψυχής μας. Και εάν θεραπευθούν, τότε κατά έναν μυστικό τρόπο εντοπίζουμε την πραγματικότητα του γεγονότων, όμως δεν μας εμποδίζει η πραγματικότητα να είμαστε άνετοι με όλους τους ανθρώπους και να μην έχουμε καμία δυσκολία, ούτε να αισθανόμαστε ότι ευρισκόμαστε ανά πάση στιγμή υποκίνδυνο και υπό την κακία και τη δυσμένεια των υπολείπων ανθρώπων. Και φτάνει καμιά φορά, ξέρετε, αυτή η φοβία μας όλοι σε τόσες κωμικοτραγικές υποθέσεις που είναι κανείς από τη μια να γελάει και από την άλλη να κλαίει. Διότι φτάνουμε παντού να βλέπουμε εχθρούς και επίβουλους και όταν δεν βλέπουμε ακόμα και απλώς μας συμβαίνουν διάφορες καταστάσεις λόγω του ότι έτσι είναι η ζωή μας, τότε αρχίζουμε να υποπτευόμαστε ότι μας έκαμα μάγια και μας έπιασαν το μάτι και η βασκανία και ξέρω εγώ, και τρέχουμε δεξιά και αριστερά να ανακαλύψουμε με το ζόρι τους κεκριμένους εχθρούς μας, οι οποίοι μας έκαναν μάγια, γι' αυτόν τον λόγο δεν πάνε τα πράγματα και οι δουλειές μας και η ζωή μας καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αδελφοί μου. Βέβαια, υπάρχει κακία, όμως δεν είναι για τα μάτια μας η κακία. Εκτός από όλα αυτά τα οποία μας διδάσκει η Εκκλησία, γνωρίστε αγίους ανθρώπους να δείτε. Οι άγιοι άνθρωποι δεν βλέπουν κανέναν κακό. Ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει γύρω τους. Ξέρουν πολύ καλά τις διαθέσεις των άλλων. Βλέπουν όλη την ψυχή του άλλου ανθρώπου, σε όλο το μεγαλείο και το ανατριχιαστικό, να το πούμε, και το χαριτωμένο. Όμως δεν αισθάνονται τίποτα δυσκολία με τον άλλο. Θυμούμαι που κι εγώ, όταν ήμουν πιο νέος και αρχάριος και έμενα εκεί με τον αείμνηστον τον γέροντα, τον πατέρα Παΐσιο, που έβλεπα να πλησιάζουν διάφοροι άνθρωποι που ήταν γνωστοί σε μένα, ας πούμε. Άνθρωποι όχι, ας το πούμε έτσι, καλοί, με πολλές διαστροφές πάσης φύσεως. Ο γέροντας ήταν τόσο ευχάριστος μαζί του, τόσο άνετος μαζί με αυτούς. Δεν είχε καμιά δυσκολία, δηλαδή. Όπως συμπεριφερόταν με τους εναρέτους ανθρώπους, συμπεριφερόταν και με τους άλλους. Τόσο φιλικά, τόσο ζεστά, τόσο άνετα, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Και αυτό δεν το έκαμνε έτσι όπως το κάναμε εμείς προσπίτα. Ήταν η φυσική του κατάσταση. Δεν μπορούσε, δηλαδή, να ενεργήσει διαφορετικά. Και ενώ αυτοί οι άνθρωποι ενάρετοι είναι τόσο έξυπνοι άνθρωποι, τόσο έξυπνο το μυαλό τους και καθαρό, όμως καμιά φορά λέγαμε, καλά ρε παιδί μου, μα δεν το καταλαβαίνει, ας πούμε, ότι αυτός είναι πονηρός, είναι κακός, είναι διαστραμμένος,
Γιατί τόσο, δηλαδή, με τόση απλότητα τον αποδέχεται? Και έλεγα, αφού καλά, εντάξει, εμείς δεν έχουμε χάρισμα, βλέπουμε εξωτερικά, τέλος πάντων. Αυτός, αφού ξέρουμε καλά ότι έχει διόραση, έχει δηλαδή χάρισμα από τον Θεό και βλέπει την ψυχή του άλλου ανθρώπου. Του ήταν γνωστό, ας πούμε, ότι οι πατέρες αυτοί είχαν αυτά τα χαρίσματα. Δεν βλέπει τώρα ότι αυτός έχει, είναι διαστραμμένος, έχει διαστροφές πνευματικές. Το βλέπε. Μπορούσε να το δει. Αλλά μπορούσε ταυτόχρονα να περάσει μέσα από αυτά και να δει το βάθος της ψυχής του, το οποίο ήταν η εικόνα του Θεού. Όπως το αεροπλάνο, δηλαδή, που ενώ για μας, ας πούμε, ο ουρανός φαίνεται μαύρος και συννεφιασμένος και μπουρνιασμένος και βροχερός, το αεροπλάνο περνά μέσα από τα σύννεφα, δεν τα φοβάται, περνά μέσα, βγαίνει από πάνω, και από πάνω από τα σύννεφα πλέον είναι ηλιακάδα. Όσοι έχετε ταξιδεύσει, το χειμώνα ιδίως, θυμάστε ότι πάνω από τα σύννεφα είναι καλοκαίρι, ας πούμε. Μια ωραία λιακάδα. Και από κάτω μπορεί να γίνεται χαλασμός κόσμου από τις καταιγίδες και από τις βροντές. Έτσι συμβαίνει με την ψυχή του ανθρώπου. Πίσω από τα πάθη και την αμαρτία είναι η κατοικώνα Θεού δημιουργία της ψυχής μας. Κάτω από την αμαρτία είναι η μαυρίλα, είναι η καταιγίδα, είναι το σκότος των παθών και της αμαρτίας. Αυτά όλα τα είπα γιατί ακριβώς διαβάζοντας αυτήν τη σελίδα, βλέποντας την περιγραφή του Αγίου, κατάλαβα, ήθελα να σας πω το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να μάθουμε να περιγράφουμε σωστά και ορθόδοξα τους αδελφούς μας, ώστε να τους αγαπούμε, ώστε να τους ανεχόμαστε, ώστε να τους καταλαβαίνουμε, να μην αισθανόμαστε απέναντι τους άσχημα. Και ακόμα να σας πω ότι πόσο σπουδαίο πράγμα είναι το τι βλέπουμε, όπως είπαμε για τις Άγιες εικόνες. Όταν μπείτε σε αγιογραφημένους ναούς, που είναι, επιβάλλεται να αγιογραφούνται οι ναοί, δεν είναι πολυτέλεια, όπως μας λέει το άρρωστο μυαλό μας, ότι είναι πολυτέλεια, τι χρειάζεται να αγιογραφούνται οι ναοί και να γίνονται αυτά, καλύτερα να είναι έτσι, ας πούμε. Αυτό το έτσι είναι η θεολογία του 20ου αιώνα. Είναι η θεολογία της απουσίας του Θεού. Ο 20ος αιώνας είναι τσιμέντο. Είναι τσιμέντο αιώνα, τσιμέντα οι άνθρωποι, τσιμέντα τα έργα των ανθρώπων. Τσιμέντα και οι εκκλησίες των ανθρώπων. Οι προηγούμενοι αιώνες είχαν θεολογία και έχτιζαν και αγιογραφούσαν τους ναούς τους, γέμιζαν, ας πούμε, Άγιες εικόνες, έμπαινες μέσα και έλεγες ότι αυτός το κομμάτι το υλικών είναι εικόνα του παραδείσου, είναι ολονάγιο εδώ, και οι δήμοι, όπως σας είπα, και οι κακούργοι και όλοι προσλαμβάνουν μέσα στο χώρο της εκκλησίας άλλη διάσταση. Δεν επιτρέπεται να βλέπουμε τα πάθη των ανθρώπων. Και εδώ μου έρχεται στο νου όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα και όλα αυτά που ακούω και εγώ στις εξομολογήσεις καθημερινά όλων των αδελφών μας. Σας το έχω πει πολλές φορές, αλλά θα σας το ξαναπώ, γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν το έχουν ακούσει και για να το ξανασχολιάζουμε μέσα μας. Ίσως εσείς οι οποίοι ζείτε καθημερινά μέσα στον κόσμο και τρόπονται να έχετε πολλές παραστάσεις από την καθημερινή πραγματικότητα, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι το τι βλέπουμε, το τι παραστάσεις λαμβάνει η ψυχή μας. Εάν ζήσετε λίγο καιρό σε ησυχία, δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι, ας πούμε, που ζω εγώ παραδείγματος χάρη, από αυτό που ξέρω, ας πούμε, ή σε ένα χώρο, ένα χωριό μικρό, μια κατασκήνωση, ένα οτιδήποτε, που οι παραστάσεις είναι λίγες. Τι βλέπουμε κάθε μέρα? Βλέπουμε τα ίδια κτίρια, τα ίδια πρόσωπα των ναών του Θεού, τις εικόνες. Τι μπορεί να δει κανείς σε ένα μοναστήρι? Αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και στα μοναστήρια δεν επιτρέπονται οι τηλεοράσεις. Δεν επιτρέπεται να έχουμε και να βλέπουμε τηλεόραση, δεν διαβάζουμε εφημερίδα, δεν ακούμε ράδιο, δεν δεχόμαστε καμίαν
πρόκληση από τα κοσμικά πράγματα, τίποτα από όλα αυτά. Γιατί, μήπως γιατί είμαστε κεντρικοί ή πώς να πούμε μισούμε τον κόσμο, είμαστε αδιάφοροι προς τον κόσμο? Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι διότι πρέπει να φυλαχθεί ο άνθρωπος ελεύθερος από τον βομβαρδισμό των παραστάσεων του περιβάλλοντος. Για ποιο λόγο? Διότι ο κόσμος προβάλλει αυτό που είναι και αυτό που έχει. Και τι έχει ο κόσμος? Ο κόσμος έχει πάθη. Ο κόσμος έχει αμαρτίες, έχει κακίες, έχει αυτά όλα τα πράγματα. Τα προβάλλει. Σήμερα, ας πούμε, που όταν κυκλοφορούμε, όταν ζούμε, όταν μέσα στα σπίτια μας παντού, βλέπουμε τόσα πολλά πράγματα, τόσες εναλλαγές εικόνων, αυτό το πράγμα έχει τεράστια επίδραση στο ψυχικό μας κόσμο. Και ιδιαίτερα στα παιδιά, στην νεανική ηλικία, στην παιδική και νεανική ηλικία. Σε εμάς που μεγαλώσαμε, γεράσαμε, τα πράγματα έχουν σκληρύνει πλέον και είμαστε, πώς να πούμε, σαν μια σκληρή πέτρα, πότε και να πέσει πάνω, δεν γίνεται τίποτα. Όταν τα παιδιά, τα μικρά, βλέπουν, ας πούμε, βιαιότητες, βλέπουν όντα αλόκοτα. Κάποιος μου είπε ότι, δεν ξέρω, την περασμένη εβδομάδα, δεν ξέρω πότε έγινε αυτό, είχε ένα πρόγραμμα από τον λόγο για κάτι σκίτσα με δαίμονες. Τα είδα κι εγώ, κάποιος μου τα έδειξε αυτά τα πράγματα. Και έβλεπες πραγματικά κάτι πράγματα που παίζουν τα μικρά παιδάκια, τα οποία έχουν κάτι όντα, πώς να τα παρομοιάσω, ας πούμε, δαίμονες να τα πω, ξέρω εγώ, φρικιαστικά όντα, με κάτι δόντια, με κάτι μάτια, ξέρω εγώ, κάτι φαντάσματα, απέσια πράγματα. Και οι γονείς που τα βλέπουν, δεν πάει στο μυαλό τους ότι αυτό πράγμα βλάφτει το παιδί. Όμως έγιναν έρευνες, ευτυχώς, έγιναν έρευνες από ψυχολόγους και από γιατρούς και γράφτηκαν και βιβλία τα οποία κυκλοφορούν ήδη και έχω διαβάσει κι εγώ ένα-δυο, το πόσο τεράστια σημασία έχει αυτό το πράγμα στη ψυχολογία του ανθρώπου, στη ψυχολογία των νέων παιδιών, ακόμα και στη ψυχολογία των εμβρίων. Δεν ξέρω εάν ήταν παντού στην Κύπρο αυτό το πράγμα, αλλά εγώ θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια που έλεγαν οι γιαγιάδες μας, οι γείτονες μας, οι απλοί άνθρωποι, ας πούμε, ότι παραδείγματος χάρη μια έγκυος γυναίκα πρέπει ό,τι επιθυμείς να της το δώσεις, ας πούμε. Ξέρω, επιθύμησε, ας πούμε, το τάδε φαγητό, πρέπει να έβρεις το φαγητό, να το ετοιμάσεις, να το φάει, ας πούμε. Γιατί μπορούσε, ξέρω, κάτι να πάθει το μωρό. Τι ήταν αυτή η φιλοσοφία, τα λόγια αυτά? Είναι αυτή η γνώση των παλαιών ανθρώπων μέσα από την πείρα της ζωής τους, ότι η ζωή του ανθρώπου αρχίζει από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του. Και τελικά ότι η μητέρα η οποία κυοφορεί το παιδάκι πρέπει να έχει πολύ αρμονική ανάπτυξη, να μην αισθάνεται στερημένη, να μην αισθάνεται λυπημένη, να μην έχει δηλαδή δυσάρεστα συναισθήματα, ούτε ακόμα και αν επιθυμεί ένα απλό φαγητό, να της εκπληρώνεται και αυτή ακόμα η απλή επιθυμία, ώστε να αναπτύσσεται φυσιολογία το παιδί. Και έρχεται σήμερα η επιστήμη να αποδείξει και να πει ότι πράγματι υπάρχει ακόμα και η λεγόμενη ψυχολογία του εμβρίου, η οποία δηλαδή διαμορφώνεται η ψυχολογία του ανθρώπου από τη στιγμή που είναι ακόμα στην κοιλιά της μητέρας του. Πολύ δε περισσότερον όταν το παιδί μεγαλώσει. Όταν μεγαλώσει και βρίσκεται στην ηλικία αυτή την απλή, την απαλή, που τυπώνει ό,τι δει, και η ψυχή του παιδιού τυπώσει μέσα δαιμονικά όντα, τυπώσει μέσα του, ας πούμε, την κακία, τα πάθη των ανθρώπων, τις γροθιές, τις κλωτσές, τις βόμβες, τα πιστόλια, όλες αυτές τις κακίες, όλα αυτά τα πράγματα έχουν φοβερή επίδραση στη ψυχολογία του παιδιού. Ακόμα δε περισσότερο όταν σήμερα παιδάκια των 12, 13, 14 χρονών έχουν φτάσει σε τέτοια επικίνδυνη κατάσταση που βλέπουν πλέον βίντεο από αυτά τα ισχρά, τα οποία ευτυχώς εγώ δεν έχω δει ποτέ μου, αλλά από ό,τι ακούω στις εξομολογήσεις είναι τόσο φρικιαστικά και αειδιαστικά που αειδιάζουν
και αυτοί ακόμα που τα κάνουν. Δηλαδή αυτοί που τα ποθούν να τα δουν, αηδιάζουν που τα βλέπουν, εάν είναι όντως αλήθεια. Φανταστείτε δηλαδή το παιδί αυτό ή το κοριτσάκι αυτό, το πώς διαστρέφεται ο ψυχικός του κόσμος όταν στα 12 και 13 βλέπει αυτές τις εσχρότητες όλες. Αυτά όλα τα πράγματα έχουν επίδραση, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, και στη συμπεριφορά και στην ανάπτυξη και στη μορφή ακόμα των ανθρώπων. Εμείς αυτόν τον τελευταίο καιρό έχουμε στενές σχέσεις με διάφορους Ρώσους, Ορθόδοξους Χριστιανούς Ρώσους αδερφούς μας, και φιλοξενούμε και στο μοναστήρι μας δύο νέα παιδιά Ρώσους. Το ένα το παιδάκι, ο Ρώσος, είναι 19-20 χρονών. Ήρθε από τη Ρωσία, από μια επαρχία της Ρωσίας. Βέβαια, επαρχία της Ρωσίας, το λέμε, μπορεί να είναι και όλη Κύπρος, ας πούμε. Και ζει μαζί μας τώρα εδώ και μερικούς μήνες. Βλέπει κανείς σε αυτόν το παιδί που είναι 20 χρονών ένα πρόσωπο ηλαρών, αθών, άγιων, σκέψεις και μυαλό ολοκάθαρο. Γιατί, διότι στη Ρωσία δεν έχουν από αυτά τα πράγματα, δεν, λόγω του καθεστώτος του σκληρού που είχαν, δεν είχαν βέβαια ούτε καλά αλλά ούτε και πολλά κακά. Βέβαια τώρα στις μεγάλες πόλεις εισέδραμε πλέον ειδήσεις με όλον τη την φοβερή, ας πούμε, κατάσταση, και τους έχει αλωνίσει, ας πούμε, κυριολεκτικά. Όμως οι χριστιανοί, οι Ρώσοι, αυτοί όλοι οι λαοί που αποθούν την αμαρτία έχουν πραγματικά μια φοβερή καθαρότητα. Πράγμα το οποίο παρατηρεί κανείς, παραδείγματος χάρη, και στα παιδιά τα οποία έρχονται, φεύγουν από τον κόσμο και έρχονται, ας πούμε, στο μοναστήρι. Εάν δεις μια φωτογραφία αυτών των παιδιών πριν να γίνουν μοναχοί, πριν να έρθουν στο μοναστήρι και μετά, σαν να μην είναι οι άνθρωποι αυτοί. Ίσως να θυμάστε μια μητέρα που βγήκε στην τηλεόραση και με κατηγορούσε ότι έκανα πλήση εγκεφάλου στο παιδί της, ότι είχε την σοφή έμπνευση να δείξει δύο φωτογραφίες. Έδειξε μια φωτογραφία του γιού της που έπαιζε ροκ μουσική και ήταν πάνω στις μοτόρες και ήταν αγριεμένος και έκανε την κιθάρα, έτσι ξέρω εγώ, και είχε μια μορφή, ας πούμε, άγρια. Και λέει, να τον, το γιο μας που τον κατάντησε ο πάτερ Αθανάσιος. Και μετά δείχνει το ποιό τη, πλέον δόκιμο μοναχό, όχι στο μαχαίρα βέβαια, στο Άγιον Όρος, και σαν να μην είναι εκείνος. Ένα παιδί άλοσπος, ηλαρών, φωτεινών, ήσυχων, ειρηνικών, σαν μια θάλασσα η οποία είναι λάδι και η άλλη ήταν γεμάτη φουρτούνα. Μέχρι που και άνθρωποι άθεοι έλεγαν όλα και ολαλά, τουλάχιστον η δεύτερη φωτογραφία ήταν καλύτερα από την πρώτη. Δηλαδή, το βλέπω μόνο κάθε μέρα αυτό το πράγμα και εσείς θα το βλέπετε, πιστεύω. Δέστε τον εαυτό σας πριν να γνωρίσει τον Χριστό, πριν να μπει στην Εκκλησία στα μυστήρια, και στην μια φωτογραφία σας, αν έχετε. Και αν έχετε, βέβαια αλλάξει όταν μπήκατε στην Εκκλησία. Και δεν σας δείτε ότι και το πρόσωπό σας άλλαξε. Επέδρασε κατά έναν μυστικό τρόπο όλη η ατμόσφαιρα αυτή η πνευματική της εν Χριστώ ζωής. Και έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος δεν είναι κομμάτια-κομμάτια, είναι σύνολο, είναι μία ενιαία ύπαρξης. Και το πάθος και η κακία αντανακλάται, όπως και η αρετή και η προσευχή αντανακλάται. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να, όσοι έχετε παιδάκια, όσοι έχετε νέους και εσείς ήδη ακόμα, να προσέξετε πάρα πολύ καλά το τι βλέπετε. Επίσης πάρα πολύ καλά και πώς εμφανίζεστε. Όχι ότι θα αρχίσουμε να έχουμε εξεζητημένους τρόπους δήθεν ευσεβούς εμφανίσεως. Αυτά είναι λάθος. Δεν έχουμε μία ευσεβή μόδα, να πούμε. Όχι. Ένας κανόνας υπάρχει. Ποιος? Η απλότης, η κοσμιότητα,
η μη πρόκληση του άλλου ανθρώπου, η σοβαρότητα, η οποία συνδυάζεται πάντοτε με το τι συνείδηση έχουμε. Δηλαδή, ας δουλέψει καθένας τη συνείδησή του και να ρωτήσει τον εαυτό του, αυτά τα ρούχα που φορώ με αναπαύουν, είναι καλά, δηλαδή η ψυχή μου, το πνεύμα της προσευχής μέσα μου υπάρχει, συμφωνεί, συμπορεύεται με την εμφάνισή μου, και γιατί να πω μόνο την εμφάνισή μου, με τα λόγια μου, με τη συμπεριφορά μου, με όλο μου το είναι. Εάν ναι, έχει καλός. Εάν όχι, τότε καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό πράγμα είναι αυτό και πόσο αξιοθρύνητο είναι να βλέπει κανείς ανθρώπους με πραγματικά άσχημη, προκλητική, άσεμνη, ανήθικη εμφάνιση. Θυμούμε ότι μέσα στο γεροντικό αναφέρει για κάποιον Άγιον, ο οποίος περπατώντας κάποτε στην πόλη ήρθε αντιμέτωπος με μία κοινή γυναίκα η οποία ήταν πάνω σε ένα αμάξι, και μόλις την είδε άρχισε να κλαίει και έκλαιγε και οδυρόταν, και του έλεγαν, μα τι κλαίεις πάτερ? Λέει, κλαίω βλέποντας πόσο αυτή η γυναίκα στολίζεται και κοσμεί τον εαυτόν της, θέλοντας να αρέσει στους εραστές της και να προσελκύσει εραστές. Κλαίω για το πού βρίσκεται η ψυχή αυτής της γυναίκας, και ταυτόχρονα κλαίω διότι εγώ δεν κοσμώ την ψυχή μου όπως κοσμεί αυτή η κοινή γυναίκα τον εαυτόν της για να προσελκύσει τους άλλους άνδρες προς αμαρτία. Εγώ δεν στολίζω τον εαυτό μου για να ελκύσω το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι πραγματικά πολύ σοβαρό το θέμα το πώς εμφανιζόμαστε. Μια ματιά έτσι γύρω μας, εσείς ακόμα πιο πολύ που είστε συχνά στη Λευκωσία, κάτω στον κόσμο, θα δείτε όλη αυτήν το περιεχόμενο. Και το πιο αποκαρδιωτικό συνήθως είναι, ας πούμε, αφορά το γυναικείο φύλων, οι οποίοι γυναίκες, οι οποίες ασχολούνται περισσότερο με αυτές τις εμφανίσεις, όχι βέβαια όπως και άνδρες υστερούν, αλλά όταν βλέπει κανείς κοπέλες ή μητέρες με μία εμφάνιση τόσο αποκρουστική, με μία εμφάνιση δηλαδή που σου θυμίζει κάτι αρχές τραγωδίες που κάτι μάνες, να πούμε, έπνιγαν τα παιδιά τους, τα στραγγάλιζαν, ας πούμε, στραγγάλιζαν τους άλλους, τον άνδρα τους, ξέρω εγώ αυτά, κάτι μάγισσες, κάτι τέτοια πράγματα. Πραγματικά βλέπεις τέτοιες εμφανίσεις, κάτι όψεις σκληρές, άγριες, κάτι νύχια μαύρα, κόκκινα, κάτι μαλλιά, ας πούμε, ανακατεμένα. Πώς να σας περιγράψω, δεν θέλω να κάνω και πολλές περιγραφές, αφού είπαμε ότι δεν πρέπει να περιγράφουμε τα κακά πράγματα, αλλά τόσο άσχημα ντυμένες, που λέγες, μα καλά τουλάχιστον όλα αυτά να ήταν και όμορφα, ας ήταν τουλάχιστον, αλλά εχάθηκε και η αίσθηση του καλού τελικά, η αίσθηση του καλού χάθηκε. Και όλα αυτά τι αποδεικνύουν? Το πού βρίσκεται η ψυχή αυτής της κοπέλας. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια κοπέλα, ας πούμε, που επιδεικνύει το σώμα της, τον εαυτόν της ολόκληρο, και το ακόμα τραγικότερο, να μην είναι και κοπέλα, να είναι και μεγάλη, να είναι και ηλικιωμένη, έτσι χειρότερον εκείνο, και να επιδεικνύει κατά τρόπο αυτό, λέει κανείς, μα εάν είχαμε έναν τρόπο να βλέπαμε την ψυχή αυτής της κοπέλας, πραγματικά θα κλαίγαμε σε όλη μας τη ζωή. Διότι είναι τόσο τέτοια τραγωδία η οποία συντελείται στον ψυχικό της κόσμο. Και λέγαμε, μα πώς αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα θα είναι μητέρα, που μητέρα είναι το πιο ευγενές στοιχείο στην ανθρώπινη ύπαρξη. Το πιο ευγενικό αίσθημα, η πιο ευγενική προσωπικότητα είναι η μητέρα, είναι η γυναίκα στη μητρική της μορφή. Πώς μπορεί να απεικονίσει τη μητέρα ένα θηρίο τέτοιο? Και πώς το παιδί θα αισθανθεί τη μητρική παρουσία
κοντά σε μια τέτοια φυσιογνωμία. Ήμουν αυτές τις μέρες με ένα νέο παιδί, και το οποίο είχε μια μεγάλη περιπλάνηση στη ζωή του, και μου είπε μέσα στα πολλά άλλα ότι σπίτι του έχει βάψει όλους τους τοίχους του μαύρους. Έπιασε μια πολλιά μαύρη πίσα και έβαψε όλο το σπίτι. Πόρτες, παράθυρα, τοίχους, ταβάνια, παντώματα, όλα μαύρα. Μαύρα και άραχνα όλα. Και κάθεται εκεί μέσα. Και αυτό τι είναι αυτό? Είναι πραγματικά μια ειλικρινής χειρονομία, διότι το περιβάλλον του ομοίαζε με το σκότος της ψυχής του, το οποίο βρισκόταν. Έτσι είναι ο άνθρωπος όταν είναι περιπεπλεγμένος μέσα στην ποικιλία των παθών. Είναι δηλαδή, υφίσταται μια φοβερή διαστροφή των ψυχικών των δυνάμεων. Εξ αντιθέτου δε, όταν ο άνθρωπος αφήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να διεισδύσει μέσα στους σκότους της ψυχής του, τότε όλα αλλάζουν. Όλα γύρω του γίνονται φωτεινά, όλα γίνονται άγια, όλα καθαρίζουν. Έτσι εξηγείται και για το τι έργα παράγομεν ή παρήγαγαν οι προγονείς μας. Το είπαμε πολλές φορές, δέστε απλά πράγματα, δέστε ας πούμε κάθε λαόν, για να μην μιλάμε μόνο για τα πνευματικά, δέστε κάθε λαόν το τι έργα κάμνει. Δέστε ας πούμε τι έργα κάμναν οι αρχαίοι Έλληνες, τι έχτιζαν, πώς έχτιζαν τα σπίτια τους, πώς έχτιζαν ας πούμε τις αγορές τους, πώς έχτιζαν τα σχολεία τους, πώς έχτιζαν τους ναούς τους. Όπως έχτιζαν, έτσι ήταν. Λεπτοί, φιλόσοφοι, ευγενείς, είχαν μία φιλοσοφία όλα τα έργα τους. Δέστε αργότερα τους χριστιανούς, πώς έχτιζαν. Έχτιζαν τα σπίτια τους, τα μοναστήρια τους, τις εκκλησίες τους, τα σχολεία τους, θεολογικά. Βλέπετε ο ναός ορθόδοξος, με τον Τρούλο, με τον Ουρανό, με τον Παντοκράτορα. Τα σπίτια με τις καμάρες, με την ηλαρότητα των στοιχείων της ύλης. Σπίτια ξεκούραστα, ζεστά, όμορφα, ελκυστικά, που σε έλκυαν μέσα, δεν σε άφηναν να βγεις έξω. Δέστε την Δύση. Πάμε εμείς οι Ορθόδοξοι και θαυμάζουμε τους καθεδρικούς ναούς της Δύσεως. Και νομίζουμε ότι είναι πολιτισμός. Να έρθουμε πίσω ας πούμε και να πούμε, μα τι ήταν εκείνος ο γοτσικός ναός. Εκεί να πας να θαυμάσεις. Ή ξέρω εγώ την κλασική μουσική να θαυμάσεις. Είναι δηλαδή δείγμα καλλιέργειας πνεύματος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι ειδήσεις, όλα αυτά που έκαμε, ήταν η απεικόνηση του εαυτού της. Ήταν η θεοποίηση της λογικής, των μαθηματικών, της ψυχρής σχέσεως, της συντριβής του ανθρωπίνου προσώπου μπροστά στον κολοσσό της ύλης. Γι' αυτό στην Δύση δεν υπάρχει αυτή η ζεστασιά στους ναούς. Έχτισαν τεράστιους ναούς, οι οποίοι τελικά συνέτριψαν τον άνθρωπο. Και βλέπετε ένα χάος ναού που εσύ μέσα σε ένα μυρμήγκι, ούτε φαίνεσαι. Δεν μπορείς να προσευχηθείς μέσα σε ένα τέτοιο ναό. Σε ένα τέτοιο ναό ο Θεός είναι απόμακρος. Ο Θεός είναι, σε συνθλίβει. Από ένα τέτοιο ναό είναι αδύνατο να θεολογήσεις, να κάνεις προσευχή. Από σε ένα τέτοιο ναό μπορεί να στοχαστείς, μπορεί να διανοηθείς, μπορεί να γίνεις, ξέρω εγώ, καλός μαθηματικός και μουσικός συνθέτης με βάση τη λογική, την αρμονία, αλλά δεν μπορείς να γίνεις ποτέ ένας ασκητής, ένας άγιος, ένας θεούμενος, ένας άνθρωπος ισορροπημένος, ορθόδοξος. Όλα αυτά τα οποία αντανακλούν στην καθημερινή του ζωή, πολύ περισσότερο αντανακλούν και στην πνευματική ζωή. Έτσι η Αγία μας Εκκλησία έχει αυτήν την δύναμη να μεταμορφώσει τον άνθρωπο, όχι να τον καταστρέψει,
Προσέξτε, η Εκκλησία δεν καταστρέφει το ανθρώπινο πρόσωπο. Η Εκκλησία μεταμορφώνει τον άνθρωπο, τον καθαρίζει. Δηλαδή, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, την άγρια ελιά, την αγριέλαιον, θα την κάνει καλλιέλαιον. Την άγρια ελιά, ας πούμε, θα την κάνει ήμερη ελιά. Δεν θα την κάνει πορτοκαλιά, δεν θα την κάνει χαρουπιά. Το άγριο, ξέρω εγώ, χόρτον θα το κάνει ήμερο χόρτον. Δεν θα το κάνει κυπαρίσι. Δεν θα το στραγγαλίσει δηλαδή τον άνθρωπο. Απλώς, οτιδήποτε μέσα του και πάνω του είναι πάθος, οτιδήποτε είναι κακία, οτιδήποτε είναι αμαρτία, θα το αποβάλει. Και έτσι ο άνθρωπος θα ξαναβρει τον εαυτόν του όπως είναι, εις την πρώτη αρχή του μορφή. Και για να τελειώσω, λέγω ότι όταν συνηθίσουν τα μάτια μας να βλέπουν έτσι πνευματικά, καθαρά, ξάστερα, απαθώς, εκτός που όλα γύρω μας είναι τόσο ωραία και φωτεινά και καλά, τότε θα δούμε και κάτι άλλο το οποίο είναι λυπηρόν. Θα βλέπουμε ότι τελικά το ανθρώπινο πρόσωπο, το πρόσωπο στους πιο πολλούς από εμάς έγινε προσωπείον. Ο προσωπείος σημαίνει μάσκα. Και όπως φορούμε μάσκες και αλλάζουμε πρόσωπο, και καμιά φορά η μάσκα είναι τόσο, έχει τόσο κολλήσει πάνω μας, που τελικά ούτε και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι τελικά αυτό που εμφανίζομαι, που βλέπουμε, που ξέρουμε ακόμα ήδη, δεν είναι το πρόσωπό μας, αλλά είναι το προσωπείο μας. Και όλα πλέον πάνω μας είναι τεχνητά, ψεύτικα. Τα χαμόγελά μας, τα καλωσορίσματά μας, τα καλημέρα μας, το χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα, πόσο ξέρω εγώ χάρηκα, πόσο θα σας ξαναπεριμένω, ξανάρθετε, και όλα αυτά που λέμε, ας πούμε, τα οποία είναι τόσο ευγενικά και τόσο μπελιστάλαχτα και που πολλές φορές είναι τόσο επίπλαστα, που ακόμα και το πρόσωπό μας έχει καθορισμένες στάσεις, κινήσεις, κρεμάτσες, ρητίδες, που πίσω από αυτά δεν έχει τίποτα πραγματικό. Γιατί? Διότι τελικά έγινε όλη μας η ζωή ένα προσωπείο. Εάν πλησιάσουμε τον Χριστό, τότε θα υποστούμε το πρώτο στάδιο που λέγεται κάθαρσης. Η κάθαρσης είναι αυτή η εγχείρηση, η τομή που ανοίγει το είναι μας και αρχίζουν να αναβλύζουν από μέσα μας όλα τα κακά που έχουμε. Βλέπουμε μέσα μας όλες τις αδυναμίες μας, τα πάθη μας, το πίον, τις συγχώρες που λένε οι πατέρες, την ακαθαρσία του οργανισμού μας. Εάν δεν υποστούμε την κάθαρση, τότε όλα σε μας θα είναι πολύ καλά. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε ότι πολλοί άνθρωποι μας λένε, μα δεν έχω τίποτα αμαρτίες, δεν βλέπω αμαρτίες να έχω κάνει, κάτι μικροπραγματάκια ανθρώπινα. Γιατί? Διότι έχουν όλα καλυφθεί κάτω από ένα, όπως το λέτε και εσείς, μακιγιάζ, αυτές τις πούτρες, αυτά τα πράγματα που κάνουν πολλές φορές, που φαίνεται μια γριά, φαίνεται νέα, και ένας νέος φαίνεται γέρος, και άμα το ξύσεις, ξέρω εγώ, με τη σπάτουλα να βγουν και τα στρώματα των αυτών των πραγμάτων, των καλλιντικών, θα φανεί τι είναι κάτω από όλα αυτά. Έτσι συμβαίνει και με τον εαυτό μας. Όταν αρχίσει η κάθαρση, η μετάνοια, η είσοδος μας στο χώρο της μετανοίας, τότε αναβλύζουν οι ακαθαρσίες των παθών. Πρέπει να γίνει αυτό. Όπως ένα σπυράκι το πατούμε για να βγάλει το πίον και να θεραπευθεί, όπως στο μάχη μας όταν είναι χαλασμένα τις τροφές κάνουμε εμετών για να θεραπευθεί, έτσι πρέπει να πιεστούμε, να πιέσουμε τον εαυτό μας να αποβάλει, να εμέσει, να κάνει εμετών της ακαθαρσίας, ώστε πλέον όλα να αρχίσουν να λειτουργούν απλά, φυσιολογικά, να βρούμε τον εαυτό μας, να βρούμε τη μορφή μας.
Γι' αυτόν τον λόγο αμαρτία είναι και τα καρναβάλια και τα περιττά στολίδια και τα μακιγιάζ και αυτά όλα που φορτωνόμαστε και τελικά χαλούμε, αλλάζουμε το πρόσωπό μας. Το πρόσωπο μας αυτό έχει σχέση με το πρόσωπο της ψυχής μας. Ο άνθρωπος είναι μία ενότητα. Όσον απλός, όσον καθαρός, όσον ειλικρινής και πραγματικός είναι, τόσον ωραίος και όμορφος είναι. Όσον χαλάει, γίνεται ψεύτικος. Και ένα ψεύτικο λουλούδι ποτέ δεν μπορεί να φτάσει στην ομορφιά ένα αληθινό αγριολούλουδο. Αυτά ήθελα να πω, δεν σας έχω διαβάσει βέβαια τίποτα, αλλά αφού ήταν για τη μορφή του Αγίου Σιλουανού και πιστεύω το έχετε διαβάσει, έτσι το πώς βλέπουμε δηλαδή μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία το θέμα της παρουσίας του ανθρωπίνου προσώπου μας. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, εσείς. Μάλιστα. Λέει, Κύριε, ότι εφόσον ζούμε καθημερινά σε τόσα κακά, δεν είναι επικίνδυνο να είμαστε αδύνατοι να συναναστρεφόμαστε κακούς ανθρώπους και διεστραμμένους ανθρώπους και διεστραμμένες καταστάσεις? Βέβαια, οπωσδήποτε, το να μας επηρεάζουν το περιβάλλον είναι δείγμα αδυναμίας μας. Αλλά αφού είμαστε αδύνατοι, καλό είναι να προσέχουμε να μην τρόποντι να συχνάζουμε οπουδήποτε. Όχι διότι θα αρχίσουμε να κάνουμε ξεκαθαρίσματα ότι αυτός είναι καλός και αυτός είναι κακός. Όχι αυτό το πράγμα. Αλλά θα δούμε ότι εάν κάτι μας λάφτει όχι διότι είναι κακός ο αδερφός μας, αλλά γιατί εμείς είμαστε κακοί και αδύνατοι και βλαφτόμαστε. Δηλαδή, το κακό θα το εντοπίζουμε στον εαυτό μας, όχι στον άλλο. Διότι αν είμαστε καλοί και άγιοι και ενάρετοι, τότε θα βοηθούσαμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν θα υπήρχε το κακό ίσως στον άλλο. Το ότι και ο άλλος είναι κακός, έχουμε και εμείς ευθύνη. Και φορτωνόμαστε εμείς την αδυναμία αυτήν πάνω μας. Εμείς είμαστε οι αδύνατοι, όχι οι αδελφοί μας κακοί. Όμως είναι γεγονός ότι θέλει προσοχή, αλλά είναι αφίπλευρη η προσοχή. Να μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε, να δημιουργούμε δηλαδή περιβάλλοντα καλά και περιβάλλοντα κακά και καλούς ανθρώπους και κακούς ανθρώπους. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Το υγιές είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί. Όλοι είναι καλοί, μόνο εγώ είμαι ο κακός. Κανείς δεν είναι κακός στον κόσμο, μόνον εγώ. Έτσι έλεγε ο Άγιος Σιλουανός, ότι πάντε σώζονται, εγώ μόνο χάνομαι. Είναι εμείς είμαστε αδύνατοι. Αν όμως προχωρήσουμε περισσότερο, τότε χάνεται και αυτή η αίσθηση και πλέον δεν έχει κακούς, δεν έχει κακό. Όλοι είναι καλοί, είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Και αν τυχόν, οι Άγιοι, κοιτάξτε, οι Άγιοι δεν είναι αφελείς, ούτε εξωπραγματικοί, ούτε ουτοπικοί οι Άγιοι. Ξέρουν το κακό, το βλέπουν πιο καλά από μας, το αντιλαμβάνονται. Δεν είναι θύματα οι Άγιοι. Είναι προσεκτικοί, αλλά είναι απαθείς. Είναι ένα μυστήριο το πώς ταυτόχρονα και βλέπουν και ξέρουν και προσέχουν και αγαπούν. Αυτό είναι το μεγαλείο της αγάπης. Το ότι αγαπά τον άλλο, ξέρει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τον αποδέχεται χωρίς να κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει. Κανένας Άγιος δεν κινδυνεύει ποτέ. Κάποια άλλη... Ναι. Μισό λεπτό, παιδί μου, να έρθει το αυτό το... Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το μάτιασμά που είπατε προηγουμένως. Ναι. Ναι.
Μάλιστα. Βέβαια υπάρχουν, ξέρουμε ότι υπάρχουν μαγικές ενέργειες, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά καθαρά δαιμονικές ενέργειες. Οι μάγοι είναι ιερείς του σατανά. Έτσι, οι μάγοι, μέντιουμ, πνευματιστές, εσωτεριστές, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα άλλο παρά άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται καθαρά με τα πνεύματα, τα δαιμονικά, τα κάθαρτα, των διάβολων. Εφόσον συνεργάζονται και εφόσον υπάρχει σατανάς, άρα υπάρχουν και σατανικές ενέργειες και δαιμονικές ενέργειες. Το μάτιασμα, όπως το λέει ο κόσμος, είναι αυτό που λέει η Εκκλησία Βασκανία, και έχουμε και ευχές βέβαια για τη Βασκανία, δηλαδή είναι αυτή η κακή ενέργεια η οποία εκπέμπεται στον άλλον άνθρωπο. Όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε έναν άνθρωπο και λέμε ο Θεός να ευλογήσει αυτόν τον άνθρωπο, ο Θεός να τον έχει καλά, 1000 χρόνια να ζήσει, ας πούμε, και αυτή η αγάπη μας, αυτή η καλή μας διάθεση πηγαίνει στον άλλον άνθρωπο. Στον άλλον άνθρωπο. Μα τι είχαμε, Άγγελο. Τι είσαι τώρα, παιδάκι σου. Ε. Ποιος είναι. Αυτό δεν είναι μάτιασμα πάντως. Ναι. Όπως λοιπόν η καλή ενέργεια, η καλή η ευχή, τα καλά λόγια, η καλή διάθεση τρόπονται να πηγαίνει στον άλλον και τον κατακλίζει και δημιουργείται καλή ατμόσφαιρα μεταξύ εμού και του άλλου, το ίδιο πράγμα και η κακή διάθεση. Βλέπετε καμιά φορά, θα το έχετε προσέξει, ότι εάν παραδείγματος χάρη εσείς έχετε κάτι με έναν άλλον άνθρωπο που μπορεί να μην του το έχετε πει, να μην του το έχετε εκδηλώσει, να μην έχετε πει πουθενά τίποτα, παρά μόνο στο βάθος της καρδιάς σας δεν το θέλετε, ο άλλος άνθρωπος το καταλαβαίνει και είναι εκείνος το ίδιο απέναντί σας. Ενώ εάν τον αγαπάτε, εάν ας πούμε προσεύχεστε για αυτόν, πάντα το καταλαβαίνει, και όσον εχθρικός κι αν είναι, μαλακώνει όταν έρχεται κοντά σας. Αυτή είναι η Βασκανία. Η Βασκανία δηλαδή είναι η κακία η οποία εκπέμπεται από εμάς σε άλλον, και η Εκκλησία ακριβώς εύχεται να σκεπάσει ο Θεός, να μας σκεπάσει από τις ποικίλες αυτές κακές ενέργειες, όπως και από τις δαιμονικές ενέργειες που εκπέμπονται μέσω των μάγων. Όμως δύο πράγματα. Πρώτον, τους ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας και είναι ενωμένοι με το Πνεύμα του Θεού δια των μυστηρίων και της προσευχής, δεν πλησιάζουν αυτές οι ενέργειες, ουδέποτε δεν πλησιάζουν. Αντίθετα στους ανθρώπους που δεν είναι ενωμένοι με το Πνεύμα του Θεού, οπωσδήποτε είναι πολύ ευάλωτοι σε αυτά όλα τα πράγματα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην νομίζουμε ότι ό,τι μας συμβαίνει είναι μαγικά και αρχίζουμε να αποπτευόμαστε την πεθερά μας, την κουνιάδα μας, την γειτόνισά μας, ξέρω εγώ, τη διευθύντριά μας, ότι μας έκανε μάγια. Αυτό είναι ψυχοπάθεια πλέον. Δηλαδή παντού να βλέπουμε μάγια. Όχι έτσι. Όπως και τον παντού να βλέπεις τον διάβολο δεν είναι καλό. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή μου πήγαν μερικά πράγματα στραβά, άρα μου φταίει η γειτόνισά μου, γιατί κάθε πρωί εκείνη βλέπουν μπροστά μου και κάτι μου έκαμε. Και γιατί μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε, ξέρω εγώ, αν δούμε ας πούμε ένα σάπιο λεμόνι στην αυλή μας, κάποιος μας το ρίξε, μας το έκανε μάτι, αρχίζουμε τώρα να γίνεται ένας κικαιώνας και να τρέχουμε να βρούμε μάγους και πνευματικούς και προφήτες και διορατικούς να μας ανακαλύψουν να έχουμε μάγια. Εγώ υποφέρω από αυτήν την κατάσταση, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι έρχονται και με ρούτουν να έχουν μάγια. Με πήραν και εμένα μέντιουμ. Και πολλοί νομίζω ότι φτάσαμε ρίγια, μου λέτε, ακούσαμε ότι έχεις κάτι ευχές και λύνεις τα μάγια. Αυτούς, ξέρετε τι έλεγε ο κύριος Παΐσιος. Λέει, σε αυτούς ταιριάζει μια βραγμένη σανίδα. Μια σανίδα να τη μουσκέψει να πιάνει καλά και αρχίζεις ξύλο. Λοιπόν, μόνο με βραγμένη σανίδα καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο. Τι ήταν το δεύτερο? Για ποιους?
Το δεύτερο ερώτηση τι ήταν ήθελα. Α, πόσους ωφελούμε. Ναι. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε σε έναν άνθρωπο που είναι εχθρός της Εκκλησίας, το πούμε, κακός, ας το πούμε έτσι. Αλλά όπως και σε όλους, εμείς θα συμπεριφερόμαστε ορθόδοξα, όπως είπαμε προηγουμένως. Πώς ζωγραφίζομαι τον Δήμιον, τον ζωγραφίζομαι απαθή, όπως είναι. Έτσι θα μάθουμε να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο. Να τον βλέπουμε σαν εικόνα Θεού, σαν άνθρωπο τον οποίο ο Θεός αγαπά, για τον οποίο ο Χριστός απέθανε. Και εμείς θα του συμπεριφερόμαστε ταπεινά, απλά, ειλικρινά, γεμάτη αγάπη, γεμάτη αγάπη. Λέει ένα ωραίο λόγος του γεροντικού και θα κλείσουμε γιατί πέρασε η ώρα. Λέει ο Αββάς Παμβώ, ένας Άγιος του γεροντικού γέροντας. Πρέπει, λέει, όταν βλέπουμε τους αδελφούς μας, να τους κάνουμε μετάνοια, όπως κάνουμε στα μοναστήρια οι μοναχοί. Ο ένας, θα συναντηθούμε, θα κάνουμε υπόκληση μετάνοια στον άλλο. Διότι, λέει, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Θα μάθεις να βλέπεις το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου των Θεών. Είναι εικόνα Θεού. Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Έτσι, είδες την πεθερά σου, είδες τον Θεό σου. Είδες τον γείτονά σου, την γειτόνισσά σου, είδες τον Θεό σου. Είδες τον άντρα σου, είδες τον Θεό σου. Μάθετε να βλέπετε έτσι και θα δείτε τελικά ότι όλες οι σχέσεις μας θα γίνουν πολύ ωραίες. Και τελικά τα προβλήματα εκπηγάζουν από τον εαυτό μας και όχι τόσο από τους γύρω. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε στο καλό. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας και στις 15 του μηνός.